Δύναμη και ισχύς. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους. Η δύναμη έχει να κάνει με μια ομάδα ατόμων. Σύμφωνα με την αρχαία σκέψη. Η ισχύς έχει να κάνει με το άτομο ξεχωριστά από τους άλλους. Έχει να κάνει με τον πλούτο, με τα μέσα που διαθέτει κανείς, ακόμα και με τη σωματική ρόμη του. Εν αντιθέσει, η δύναμη εκδηλώνεται πάντα στις περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι μαζεύονται και συνεπάρχουν ως κοινότητα. Δύναμη δεν υπάρχει όπου υπάρχει απλά συνεργασία για την επίτευξη ενός σκοπού. Όχι. Δύναμη υπάρχει εκεί όπου ο σκοπός είναι ο πολιτικός βίος, ο δημόσιο χώρος, όπου οι άνθρωποι ως πολίτες μπορούν να εκδηλώσουν μέσω πράξεων και λόγων την προσωπικότητά τους. Ο δημόσιος χώρος είναι αυτός ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να πράξουν, μάλλον να δράσουν και να μιλήσουν και ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη μνήμη των πράξεων και των λόγων των ανθρώπων στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό που μόλις είπα μπορεί εύκολα κανείς να το διαβάσει στο βιβλίο της Χανάρεν, Άρεν η ανθρώπινη κατάσταση όπου βασίζεται τώρα στην αρχαία σκέψη η Χάνα Άρεν για να μιλήσει για το πολύ δικάλ public real το δημόσιο χώρο Ποιο είναι το πρόβλημα στο σύγχρονο κόσμο. Είναι ότι η νεωτερικότητα, τελευταίοι δύο αιώνες, ότι ο πολιτικός βίος έχει συρρυκνωθεί έως το σημείο που να μην υπάρχει καν. Ο δημόσιος χώρος έχει καταληφθεί από την οικονομία με την έννοια ότι η πολιτική και ο δημόσιος χώρος που δεν υπάρχει πλέον έχει καταστεί εργαλείο της οικονομίας που η οικονομία πως την ορίζουμε στην εωτερικότητα και γιατί και ο φιλελευθερισμός και ο κομμουνισμός δεν είναι παρά δύο εκφράσεις της ίδιας αντίληψης ότι η οικονομία είναι η ανάγκη για αύξηση παραγωγικότητας ότι η αξιολόγηση του ατόμου, του ανθρώπου, η αξιολόγηση και του συνόλου και του ατόμου παρόλο που αυτές οι δύο είναι συνόλου και άτομο είναι αφαιρέσεις χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους ε, αξιολογούνται βάση του ρόλου που έχουν στην οικονομία ως αύξηση παραγωγικότητας οπότε δεν αξιολογούνται βάση των πράξεων και των λόγων τους στο δημόσιο χώρο όπως γινόταν σε παλαιότερες εποχές στην αρχαία Ελλάδα με βάση αυτά που γνωρίζουμε αυτό είναι η παγίδα. Παγίδα νο νομίζουμε ότι μας έχουν ε, νομίζουμε ότι μας έχουν δώσει ένα σύστημα το οποίο εξασφαλίζει την ελευθερία του ανθρώπου ενώ κάνει το αντίθετο. Τον εγκλωβίζει τον άνθρωπο στις φέρες αναγκαιρότητας, στην οικονομία και ταυτόχρονα μπορούμε να πούμε ότι η δύναμη υπάρχει σε κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα χώρο μεταξύ τους, ένα χώρο δικό τους, όπου συνευρίσκονται, έχουν δημιουργήσει μια δικιά τους κοινωνία πάνω από τη δικιά μας κοινωνία. Με σκοπό, αυτό είναι όμως το σημάδι ότι δεν είναι πραγματική δύναμη. Η πραγματική δύναμη είναι η ίδια σκοπός. Δεν είναι μέσο όπως χρησιμοποιούν αυτοί για τη κυριαρχία. Έχουν πολύ ισχύ, αναφίβολα. Έχουν τη δύναμη να δημιουργούν χρήμα, μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει, μόνο αυτό αρκεί. Το θέμα ποιο είναι, ότι φοβούνται τη δύναμη, την πραγματική δύναμη των λαών. Πώς θα ανακτηθεί η δύναμη από τους λαούς μέσω της ενότητας, μέσω της αναδημιουργίας δημόσιο χώρου, πολιτικού βίου. Θα πρέπει λοιπόν για να ανακτήσουμε τη δύναμή μας, καταρχάς, το πρώτο βήμα είναι να αρχίσουμε να βρισκόμαστε από τον ιδιωτικό μας βίο, στο δημόσιο βίο, όπου μέσω των πράξεων και των λόγων θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε την ομάδα, την κοινότητα. Αυτή είναι η δύναμη την οποία έχουμε ξεχάσει εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι. Έχουν περάσει αιώνες από όταν τελευταία φορά το ενσανθήκαμε. Δεν, αναιρείται το γεγονός ότι υπάρχουν στιγμές όπου αισθανόμαστε κάποια ψήγματα αυτή της δύναμης. Π.χ. σε συλλογικέ πορείες, σε συλλογικές διαμαρτυρίες, σε συνελεύσεις, υπάρχουν λοιπόν τα ψήγματα αυτά που πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τα έχουν βιώσει κάποτε υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας και απλά περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για να εκδηλωθεί όπως προανέφερα και για να κλείσω θεωρώ ότι η δύναμη αυτή είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέο έδαφος, ελεύθερο έδαφος για να υπάρξουμε ξανά ως κοινότητα, ως κοινωνία. Για να μπορέσουμε να ξαναυπάρξουμε ως ελεύθεροι άνθρωποι. Γιατί, γιατί ελεύθερος βίος είναι ο βίος ο οποίος δεν εγκλωβίζεται στη σφαίρα της οικονομίας, της παραγωγικότητας και της κατανάλωσης αλλά είναι ο βίος ο οποίος υπερβαίνει την αναγκαιότητα και έχει να κάνει με τη τέχνη, με το στοχασμό και με το πολιτικό λόγο και την πολιτική πράξη.